εβδομάδες να δούμε πώς κινήθηκαν τα προϊόντα. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπλαζαντονάκης, να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Είμαστε, διανύεται τη δεύτερη εβδομάδα ανοίγματος του νέου Δημοπρατηρίου, δεν κάνω λάθος. Τρίτη εβδομάδα. Ωραία. Έχουμε αρκετή προσέλευση, αρκετά προϊόντα μέσα, προχωράμε. Ωραία. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν, ξεκινούν σιγά σιγά και τα προϊόντα και αυξάνονται ποσοτικά, έτσι. Ναι. Πάμε να δούμε και τιμολογιακά τώρα τι γίνεται. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα της εβδομάδος που πέρασε? Βεβαίως. Το αγγούρι αλφα ποιότητας είναι σε περίπου σταθερά επίπεδα, τιμές από 37 έως και 39 λεπτά περίπου. Το γνωσίδικο είναι περίπου στα 32, αυτό είναι τιμή της περασμένης Τετάρτης, προχθεσινή δηλαδή, 32 λεπτά το γνωσίδικο. Οι ντομάτες αλφα ποιότητας είναι περίπου 61 λεπτά. Ντομάτες ψηλές γύρω στα 20 με 24 λεπτά. Το βελανίδι έχει μια τιμή, μια διακύμανση από τα 2,55 περίπου μέχρι τα 2,65. Ο ντορμάς αλφα περίπου η τιμή του είναι γύρω στα 90 με 94 λεπτά. Το κέρατο Α στα 82 λεπτά, φλωρίνης Β στα 25 λεπτά και κέρατο εσωτερικό περίπου 21 λεπτά. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας μέσος όρος των τιμών της εβδομάδας που μας πέρασε. Είναι μέσος όρος, ναι. Είναι μέσος όρος, ναι. Ωραία. Τα περισσότερα προϊόντα είχαμε έτσι μια σταθερότητα όπως το αγγούρι, στο βελανίδι, με πολύ έτσι οριακές διακυμάνσεις. Στο κέρατο είχαμε μια μικρή πτώση, τα υπόλοιπα είναι περίπου σταθερά. Μάλιστα. Περίπου σταθερά. Ωραία. Η ποσότητα τώρα, κύριε Πλεζαντονάκη, πώς είναι? Αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος στην παραγωγή, άρα δεν υπάρχει και μεγάλη ποσότητα. Παρόλο που τώρα μήνα Οκτώβριο πολλοί δεν έχουν μπει σε παραγωγική διαδικασία, ακόμα εμείς πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αρκετή προσέλευση. Εμείς περιμένουμε σήμερα να μαζέψουμε ενδεχομένως ίσως και 1000 κλούβες, που είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για ένα καινούριο δημοπρατήριο. Και πλησιάζουμε τώρα τα 100 μέλη. Έχουμε έτσι σημαντική προσέλευση. Και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα αρχές Νοεμβρίου, λόγω του ότι πολλά θερμοκήπια που μέχρι τώρα δεν είναι σε παραγωγική διαδικασία να ξεκινήσουν να κόβουν. Ωραία. Οπότε από αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση. Τώρα, αναφορικά με τους εμπόρους, γιατί είστε ο ενδιάμεσος. Υπάρχει πληθώρα και αν η δημοπρασία γίνεται, κύριε Πλεζαντονάκη, και 9 το πρωί, όπως το είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη. Από τις 10 μέχρι τις 1. Ωραία. Σε αυτές τις ώρες προσέρχονται οι έμποροι και δίνουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, έτσι. Σωστά. Ωραία. Είναι εντάξει με την ώρα, εντάξει, προσέρχονται οι έμποροι εκεί, δεν έχουν πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές νομίζω τους ικανοποιεί. Υπάρχουν κάποιοι έμποροι που λόγω καιρού δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να λειτουργούν ουσιαστικά, δεν έχουν ξεκινήσει να ψωνίζουν από τα δημοπρατήρια, αλλά στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες νομίζω ότι θα γίνει και αυτό. Το ωράριο νομίζω ικανοποιεί και τους παραγωγούς και τους εμπόρους. Μάλιστα, σε αυτό το διάστημα λοιπόν, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 προσέρχονται οι έμποροι για να βάλουν ηλεκτρονικά τις τιμές, τις προσφορές τους. Τρίτη εβδομάδα που είστε ανοιχτά, καλά πήγε όσον αφορά και την ποσότητα, τις εγγραφές και τις τιμές που απολαμβάνει ο παραγωγός. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Μία διόρθωση μόνο να κάνω, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στο αγκουράκι του νοσού, το αλφα ποιότητας κοιμάθηκε στα 55 με 60. Α, μου είπατε 32. Ναι. Okay, 32 ήταν τα β. 32 ήταν τα β. 55 με 60 λεπτά. 55 με 60 ήταν η διακύμανση. Ωραία, νομίζω πρόλαβα να γράψω μερικές τιμές. Αυτές είναι ο μέσος όρος όμως της εβδομάδας, έτσι. Ναι, ουσιαστικά ναι. Ωραία. Κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε? Εμείς προχωράμε δυναμικά, έχουμε συνεχώς προσελεύσεις, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα τα λέμε και την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν.